Ο Δήμος Ορεστιάδας, η Δημοτική Κοινοφέλης Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας και η Επιτροπή 1923-2023 100 χρόνια Νέα Ορεστιάδα διοργανώνουν και φέτος τις εκδηλώσεις Τιμές και Μνήμης για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας. Φέτος οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν από τις 19 έως και τις 27 Ιουνίου. Όντως συμπίπτουν με τα 100 χρόνια από την ίδρυση της πόλης και επιλέξαμε μαζί με την Δημοτική Κοινοφιλή Επιχείρηση Πολιτισμικής Ανάπτυξης της Ορεστιάδος και την Επιτροπή για τα 100 χρόνια από την ίδρυση σε μια άψογη συνεργασία να είναι πλούσιες οι δράσεις και να περιλαμβάνουν μια γκάμα πολιτιστικών εκδηλώσεων αυτές τις 8 μέρες που θα διαρκέσουν. Μέσα σε αυτές θα έχουμε εκδήλωση με το τμήμα που είναι για τον μπαλέτο που έχει ΔΚΠΑΟ. Θα έχουμε γυμναστικές επιδείξεις από τη σχολή Προκόβα. Θα έχουμε μεγάλη εκδήλωση με το οδείο μας. Θα έχουμε μια εσωτερική παραγωγή με τη συμμετοχή πολλών πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής που θα είναι μια θεατρικοχορευτική παράσταση. Η μεγάλη εκδήλωση του μουσείου μας με την χοροδία του και δύο μεγάλες συναυλίες με τη Ζωή την Τηγανούργια και το Βαγγέλη του Δημούδη, η πρώτη που είναι από την περιοχή μας Σαμοθράκη και ο Βαγγέλης ο Δημούδης γνωστός σε όλη την Ελλάδα, αλλά και τη μεγάλη συναυλία την Κυριακή με την Γλυκερία. Στη συνέχεια θα έχουμε και το μεγάλο χοροδιακό φεστιβάλ το Απολώνιο με την χοροδία Απόλλων αλλά και τη συμμετοχή άλλων χοροδιών από όλη την Ελλάδα και θα κλείσουμε με κάτι πολύ όμορφο θεωρώ ότι θα είναι, γιατί είναι μια σύμπραξη μουσική πολλών ντόπιων καλλιτεχνών από όλη την περιοχή της Θράκης. Θα ενώσουν τις φωνές τους και ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί πρώτη φορά στην πόλη μας. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι θα ενδιάμεσα θα έχουμε και δύο μεγάλες βραβεύσεις. Η μία μάλλον βράβευση του γνωστού σε όλους του Ευρυπίδη του Νικολίδη, αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη, θεωρείται ο κορυφαίος στην Ελλάδα στο μπουζούκι, ο συντοπίτης μας από την Καβύλη, που έχει γράψει και έχει επενδύσει τόσα μουσικά τραγούδια, αλλά και την Κυριακή, που αποτελεί μεγάλη τιμή για μας, θα γίνει η επίσημη ανακήρυξη μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει προηγηθεί σε επίτιμο δημότη της πόλης μας, του μεγάλου αθλητή και προπονητή του Γιάννη του Κυλίτση. Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν καλεσμένος και ο Αρχιεπίσκοπος Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, αλλά λόγω των εκλογών δεν θα μπορέσει να παραστεί στις εκδηλώσεις των Ορεστίων. Θα είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή, ας το πω επισήμων αρχών, είχε κανονιστεί να έρθει ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί υπολογίζαμε ότι οι εκλογές θα είναι στις 2 Ιουλίου. Δεν μπορούσαμε μετά να ανατρέψουμε το πρόγραμμα και αναγκαστήκαμε να ακυρωθούν κάποιες επισκέψεις θεσμικών παραγόντων της χώρας. Εμείς όμως εδώ θα είμαστε με τους συνδημότες μας και τις συνδημότησες να απολαύσουμε αυτές τις μέρες των Ορεστίων. Θα τον ανταμείψουν το επίπεδο το ποιοτικό, γιατί όλες αυτές οι παραγωγές είναι πολύ προσεγμένες. Να τονίσουμε πως όλες οι εκδηλώσεις θα έχουν δωρεάν είσοδο.